κύριος. Ναι, ναι. Καλησπέρα κύριε. Από τον Αλφα σας τηλεφωνώ, από Ελλάδα. Συγκεκριμένα από την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Να σας ρωτήσω για τον Κώστα τον Κολιαβασίλη ήθελα. Τον γνωρίζετε? Για ποιον? Τον Κώστα τον Κολιαβασίλη. Γιατί, τι θέλετε? Τον γνωρίζετε ότι από το Μαρκόλεο, έτσι, μιλάμε για τον ίδιο, έτσι, αυτό που λέτε κι εσείς. Τι έγινε, τι θέλετε? Πρώτα απ' όλα, πού μπορώ να τον βρω αυτόν τον Κώστα? Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί μας είπαν ότι γνωρίζεστε. Να ρωτήσω και εγώ κάποιον φίλο μου που τον γνωρίζει για να μάθω πού είναι. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που βρίσκεται. Εσείς έχετε να τον δείτε καιρό? Ναι, έχω να τον δω καιρό, ναι. Ταξιδεύω πολλές φορές στο Μεξικό εγώ γι' αυτό. Πόσο περίπου καιρό έτσι έχετε να τον δείτε? Αρκετό καιρό, δεν μπορώ να πέσω. 3 μήνες, 4. Παραπάνω, 6 μήνες περίπου. Έχει πουλήσει κάποια κίνητα, θέλετε να επενδύσει, τα γνωρίζετε αυτά φαντάζομαι, έτσι? Δεν ξέρω συγκεκριμένα ακριβώς τι έχει κάνει, αλλά δεν, ναι, έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω συγκεκριμένα. Το μόνο που ξέρω ότι κάποιος κοινός φίλος ξέρει λεπτομέρειες. Στο που βρίσκεται τώρα? Ναι, και τι γίνεται. Ναι. Θα συναντήσω τον φίλο μου που είναι κοινός φίλος για να μάθω. Αυτός είναι από την περιοχή την ίδια εκεί του Μαρκόπουλου? Ναι. Είχατε φιλικές σχέσεις ή συνεργαζόσασταν? Γιατί από ό,τι ξέρω συνεργαζόσασταν κιόλας, δηλαδή έτσι μας έχουν πει κιόλας, ότι είχατε μια επαφή. Όχι, όχι. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν έχω, είχαμε επαφές, αλλά όχι συνεργασίες. Εντάξει. Έτσι, αν δεν είμαι αδιάκριτος, τι είδους επαφές, ας πούμε? Γραφάνε πολλές λεπτομέρειες, τώρα τι. Σας το λέω γιατί είναι λίγο σοβαρό γι' αυτό. Δεν, δηλαδή, επαφές, δεν είχαμε, επαφές. Δηλαδή δεν είχαμε σχέση για business ή τίποτα. Απλώς γνωστοί είμαστε πριν λίγο, ένα διάστημα, αυτό εδώ. Ο Κώστας, δεν ξέρω να το γνωρίζετε, είχε εξαφανιστεί. Α, δεν ξέρω. Τι είναι, εξαφανίστηκε. Σοβαρά μιλά, δεν ξέρω. Έχει εξαφανιστεί από τον Μάρτιο. Και από ό,τι μας είχαν πει, θα συναντιώσατε, δηλαδή μας λένε οι πληροφορίες ότι εσείς θα είχατε μια συνάντηση την ημέρα εκείνη, 31 Μαρτίου. Όχι, όχι, δεν είχαμε μια συνάντηση. Είπε στο σπίτι του, φεύγω, έρχομαι σε λίγο και εξαφανίστηκε. Και από ό,τι μάθαμε την ημέρα εκείνη, θα σας συναντούσε, γι' αυτό λέω. Μάλιστα, δεν ξέρω. Μήπως συνάντησε κάποιον άλλον κοινό σας, πάλι φίλο γνωστό, δεν θυμάστε κάτι τέτοιο? Όχι, δεν θυμάμαι, όχι. Τον είχα δει κάπου εκείνη μια φορά στην Αθήνα. Δεν μπορώ να θυμηθώ και ποια συγκεκριμένη, πιο συγκεκριμένο μήνα τότε. Θα κοιτάξω βιβλίο. Μπορείτε να το κοιτάξετε τώρα, να περιμένω λίγο? Μπορεί να με πάρετε σε καμία ώρα, αν θέλετε. Θα μου είναι δύσκολο, γι' αυτό σας το λέω. Περιμένω εγώ πάντως, δεν έχω πρόβλημα. Περιμένω τώρα στη γραμμή να το κοιτάξετε λίγο. Νομίζω. Μάρτιος, δεν το συνάντησα ακόμα. Μάρτιο το συνάντησα. Απρίλιο το συνάντησα. Ήταν 4 Απριλίου, 5, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, αρχές Απριλίου, τελευταία φορά. Ή Μάρτιο ή Απρίλιο το συνάντησα τις αρχές, δεν θυμάμαι ποιο μήνα σύγκριμα. Ή Μάρτιο ή Απρίλιο αρχές. Στην Αθήνα μου πάτε συναντηθήκατε, πού ακριβώς? Συναντηθήκαμε, ήταν στο Κολονάκι, στο Πέρου, ήταν στο Ουφέντε, εκεί, ναι, εκεί ήταν. Ο Πέρος ποιος είναι? Είναι μια καφετερία εκεί, στο Κολονάκι. Ήταν μάλιστα και ένας φίλος μου, δικός μου φίλος, ο δικός του, το ίδιο και κάτι, ούτε καν για επισκέπτες δηλαδή, και έφυγε στην Αγγλία. Ήταν τρίτο άτομο μπροστά, σας είπα, από την Αγγλία και φίλος δικός μου κοινός, και θα πήγαινε στην Αγγλία και μιλάγαμε, αυτό ήταν όλο. Κάτι ήθελε να κάνει, να επενδύσει κάποια χρήματα. Και δεν βρέθηκε. Δηλαδή, ο άνθρωπος ούτε τα λεφτά βρέθηκαν, αλλά και ο ίδιος είναι εξαφανισμένος, αγνοούμενος. Επίσημα και από τις αρχές. Είμαστε στην καρότερα, ήρθε, κάθισε συγκεκριμένα. Πήραμε ένα καφέ, κάτι άλλο. Και μετά από 15 λεπτά, 20 έφυγε. Τον είχατε, το είχατε πίεση να έρθει. Ήταν λίγο σκεπτικός. Πόσο καιρό γνωρίζεστε πρώτα απ' όλα? 2 χρόνια. Αυτό λέω. Τώρα είχατε κανονίσει να πάτε για καφέ. 2 χρόνια. 1 με 2 χρόνια και δεν είχαμε πολλές σχέσεις μεγάλες. Και πώς έτυχε να βρεθείτε, ας πούμε, για να πάτε για ένα καφέ? Μου τηλεφώνησε συγκεκριμένα. Πού βρίσκεσαι, μου είσαι στην Ελλάδα, δούλευε στην Ελλάδα. Μόνος του ήρθε? Μόνος. Και δεν είπε απολύτως τίποτα, κάτι που, ένα λόγο που σας ήθελε? Τίποτα.
αν είναι θα έρθω να σας βοηθήσω. Εγώ τι γίνεται, να σας βοηθήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, αλλά μήπως για να μην χάνουμε χρόνο, πώς σκέφτεστε ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε, από τώρα μήπως κάναμε κάτι. Να προσπαθήσω να σκεφτώ. Μπορείτε να κοιτάξετε τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Είναι, καταλαβαίνω ότι σε άρρωστο, ζητάω συγγνώμη, αλλά είναι τόσο σημαντικό για μας. Να σας περιμένω εγώ λίγο στην γραμμή. Αρχές Απριλίου, τέλεια Μαρτίου. Ήρθα εδώ 29 Μαρτίου. Ναι. Εντάξει, έφυγα στις 5 Απριλίου. Εκείνο το διάστημα, ποια ημέρα ακριβώς, σε μια εβδομάδα που έμενα εκεί. Μια μέρα λοιπόν, δεν θυμάμαι ποια ημέρα ακριβώς. Δεν μπορώ να θυμίσω. Αλλά αυτή η εβδομάδα που συναντήθηκαν. Μου λέει, καμιά δουλειά έχει για μας στην Αγγλία. Τίποτα, του λέω, τίποτα, του λέω, πεθαμένα. Μιλάγαμε γενικά έτσι στα πρόπερτη πάνω, αυτή είναι η κουβέντα όλη. Να πουλήσεις, λέω, άμα έχεις, λέω, πρόπερτη στην Αγγλία, δεν συμφέρει. Έτσι ακριβώς έγινε το μετέφερα. Με αγοράσει συμφέρει, απλά δεν έχει και λεφτά του. Το έκοψα εγώ, γιατί είχα άτομο μπροστά μου. Δεν ήθελα να. Εδώ ούτε με ξαναπεί, ούτε ξαναμιλήσαμε κανείς.